Τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής έχουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με γνωμοδότηση που συνέταξαν για λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο αναπληρωτής καθηγητής νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Μεντής, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Αθηνών Γιώργο Καλογεράκη. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Μεντή. Και σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέτετε, κύριε Μεντή, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Κυριολεκτικά, η κοινωνία βράζει. Έτσι είναι. Βράζει και περιμένει μια λύση. Έτσι και είναι. Αυτή τη λύση μπορεί να τη δώσει η ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε πιο αναλυτικά το θέμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μας πείτε τη γνώμη σας πώς ακούσατε τα όσα ανακοινώθηκαν διαστόματος Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για αναστολή της ρήτρας από τον Ιούλιο, δεν μίλησε όμως για κατάργηση. Ναι, εγώ άκουσα την εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού με όλο το σεβασμό στο θεσμικό του ρόλο και στο πρόσωπό του. Θεωρώ τα μέτρα εκ πρώτης όψεως ελλειπή. Μένει να δούμε αύριο την εξειδίκευσή τους, αλλά δεν φαίνεται να καταργεί τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι λέξεις του ήταν ουσιαστικά αναστέλλεται. Δηλαδή από τον Ιούλιο όμως και μετά. Όμως εντωμεταξύ μέχρι τώρα καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρήματα με βάση αυτή την παράνομη ρήτρα. Έτσι είναι, και πάμε λίγο να μας εξηγήσετε το τι ακριβώς συμβαίνει, απλά και κατανοητά, διότι ο κόσμος, το αντιλαμβάνεστε, δεν έχει σχέση με την αγορά, δεν έχει σχέση με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, δεν γνωρίζει από χρηματιστηριακή πυραμίδα ενέργειας, απλώς βάζει το χέρι στην τσέπη και πληρώνει. Λοιπόν, στο διατάφτα, μπορεί να προσφύγει κατά της ΔΕΗ ή και κατά κάποιου άλλου παρόχου, σωστά? Η ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία ακολούθησαν όλοι, συμπεριλαμβανομένες της ΔΕΗ, είναι παράνομη από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Είναι αδιαφανής, τελείως ακατανόητη, είναι άκυρη. Σε πάρα πολλές δε περιπτώσεις δεν μπορούσε καν να ενταχθεί στους λογαριασμούς, διότι δεν προβλεπόταν κάποια τέτοια δυνατότητα στη σύμβαση. Συνεπώς, βεβαίως και μπορεί κάθε καταναλωτής να στραφεί και κάθε επιχείρηση να στραφεί κατά του προμηθευτή του ηλεκτρικής ενέργειας και να ζητήσει να σταματήσει η όποια ρήτρα αναπροσαρμογής. Υποτίθεται ότι από τον Ιούλιο θα σταματήσει mm-hmm. πλέον και θα αντικατασταθεί με κάποια άλλη, περιμένουμε να τη δούμε, αλλά να σταματήσει από τώρα και να επιστραφούν όσα καταβλήθηκαν παράνομα. Κύριε Μεντή, μπορεί να το κάνει μεμονωμένα, μπορεί να το κάνει συλλογικά, γιατί αν θέλω εγώ να προσφύγω στη δικαιοσύνη, αυτό είναι κοστοβόρο. Θα πρέπει να βάλω το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και ένα δικηγόρο. Δεν ξέρουμε επίσης σε τι βάθος χρόνου θα έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα. Συλλογικά, από όσο γνωρίζω, τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, μια συλλογική αγωγή εκδικάζεται σε πιο σύντομο χρόνο. Έτσι είναι, σωστά, κυρία Σελαπάτα. Και γενικά, μια συλλογική αγωγή εκδικάζεται νωρίτερα, αλλά και εδώ συγκεκριμένα εκκρεμούν συλλογικές αγωγές, οι οποίες θα δικαστούν σε λίγες εβδομάδες. Σωστά, ναι. Αυτές οι συλλογικές αγωγές, να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τελικά ευοδοθούν, θα αφορούν όλους τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς μέλος σε αυτή την Ένωση Καταναλωτών που έχει προσφύγει στο δικαστήριο και έχει ζητήσει την παύση της χρήσης της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αλλά θα αφορούν όλους, ανεξαρτήτως της ιδιότητας κάποιος μέλους αυτής της Ένωσης. Θα είναι υπέρ όλων το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής αγωγής. Στη δικαιοσύνη. Παραμένει όμως, ναι, παραμένει όμως το άλλο πρόβλημα που είπατε, ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το δικαστήριο τον Ιούνιο, τότε έχει προσδιοριστεί η συλλογική αγωγή, αλλά μπορεί η απόφαση να βγει σε λίγους μήνες. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Μέχρι τότε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, κύριε Μεντή, ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δομές παντός τύπου, ευαγή ιδρύματα, γυροκομεία. Κάθε πελάτης μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της ρήτρας αυτής. Mm-hmm. Κάθε πελάτης. Ιδίως όσοι έχουν παλαιότερες συμβάσεις, τις οποίες δεν προβλεπόταν κάποια τέτοια μέθοδος, η οποία άλλωστε τα τελευταία χρόνια μπήκε. Διότι ακούω κιόλας, κυρία Σελαπάτα, διαβάζω αυτές τις μέρες
και κάποιες ειδήσεις ότι τάχα η ρήτρα υπάρχει από το 2011 ή το 2013. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά? Δεν ισχύει. Το 2013, με βάση μια υπουργική απόφαση, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώθηκαν να αναφέρουν στη σύμβαση την όποια μέθοδο αναπροσαρμογής της τιμής του ρεύματος. Όμως η συγκεκριμένη ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτή που δημιούργησε τον τετραπλασιασμό της τιμής, αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2021. Έτσι. Δεν υπήρχε νωρίτερα. Και δεν είναι σωστό αυτό που ακούμε. Γενικώς ακούμε πολλά. Οπότε ναι. Καλό είναι να μας αποσαφηνίσετε κάποια πράγματα στο μέτρο του εφικτού και με τρόπο. Ένα πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, ένα πρόβλημα, σωστά το λέτε, ένα πρόβλημα υπάρχει, είτε είναι συλλογικό είτε είναι σε ατομικό επίπεδο, και αυτό αφορά την απονομή, το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα και όλοι το ξέρουμε αυτό το πρόβλημα, είτε είμαστε δικηγόροι, είτε δημοσιογράφοι, είτε πολίτες. Μπορώ, κύριε Μέντη, γιατί είναι κάτι που μας το θέτουν, μας το ρωτούν. Να προσφύγω στη δικαιοσύνη, είτε έχω παλιό είτε έχω νέο συμβόλαιο. Μάλιστα, γιατί και σε νέα συμβόλαια το ζήτημα που τίθεται και είναι μεγάλο και αξεπέραστο από πλευράς νομιμότητας, είναι ότι η ρήτρα αυτή είναι αδιαφανής. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Είναι ένας σύνθετος μαθηματικός τύπος, ακόμα και για εξειδικευμένους. Για γνώστες δηλαδή της αγοράς, δεν είναι απλό να βγάλει κανείς πώς αναπροσαρμόζεται η τιμή. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι το αποτέλεσμα, διότι στο τέλος πληρώνει κανείς 4 φορές επάνω από ό,τι πλήρωνε. Αλλά η μέθοδος, η οποία πρέπει με διαφάνεια να περιγράφεται στη σύμβαση διαφορετικά, είναι άκυρη η ρήτρα, είναι τελείως διαφανής. Ακαταλαβίστηκε, ακατανόητη. Άρα εσείς, συμπερασματικά, τι έχετε να πείτε σε έναν καταναλωτή που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και ποια είναι η καλύτερη λύση, κύριε Μεντή, μέχρι να ξεκαθαρίσει το όποιο τοπίο? Η καλύτερη λύση θα ήταν να ζητήσει κανείς ασφαλιστικά μέτρα και να προσπαθήσει με μια προσωρινή διάταξη του δικαστηρίου να οριστεί ότι δεν επιτρέπεται διακοπή του ρεύματος. Εάν πληρώνω μεν το λογαριασμό, αλλά δεν πληρώνω τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αν δείτε κάθε λογαριασμό τους τελευταίους μήνες, θα δείτε ότι έχει ξεχωριστά το αποτέλεσμα από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Επομένως, απευθυνόμενος κανείς στη δικαιοσύνη και ζητώντας για όσο διάστημα εκκρεμεί το αν είναι νόμιμη ή όχι αυτή η ρήτρα, να μην διακοπεί το ρεύμα, εφόσον πληρώνω το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο λογαριασμό και αφήνω αυτή τη ρήτρα κατά μέρος να κρυθεί αν είναι νόμιμη, όχι αν είναι νόμιμη να πληρωθεί, αν είναι παράνομη όμως να μην πληρωθεί. Αυτό θα ήταν μια ασφαλής και γρήγορη λύση δικαστικά. Τώρα βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των ποσών που έχουμε ήδη πληρώσει. Αυτό διεκδικείται με κανονική αγωγή. Πάντως τουλάχιστον τώρα, για να αποτραπεί η απειλή της διακοπής, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Γιατί μετά το νερό, το ρεύμα είναι το πιο βασικό αγαθό. Έτσι, δηλαδή, μπορεί κανείς με μια τράπεζα να συζητήσει για τους τόκους, αν είναι πολύ λίγοι, αν οι τόκοι τόκων είναι υπέρογοι κλπ. Μπορεί να πληρώσει ένα μέρος των τόκων και να διαπραγματευτεί τους υπόλοιπους και ούτω καθεξής. Όμως εδώ, αν δεν πληρώσει ένα μέρος του λογαριασμού και το κάνει 2 φορές αυτό συνεχόμενες, μετά έρχεται το πάνω στο λογαριασμό, γράφει ότι προσοχή, απειλή διακοπής. Και μετά, από ό,τι ακούω από απλό κόσμο και μικρούς σχετικά λογαριασμούς, κόβεται το ρεύμα, τώρα που μιλάμε. Έτσι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχουμε μία πολύ πολύ βασική σταθερά εδώ. Έχουμε την απόλυτη εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας από το φυσικό αέριο. Δηλαδή, το φυσικό αέριο με τη σειρά του είναι επιρρεπές εξωγενείς παράγοντες σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, δηλαδή από κλιματολογικούς παράγοντες μέχρι τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά με τρόπο διαφορετικό. Αυτό είναι ένα γεγονός που καθιστά τις χώρες επιρρεπείς σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις του ρεύματος. Μάλιστα. Γι' αυτό οι χώρες θα έπρεπε, εφόσον έχουν δυνατότητες φτηνότερης παραγωγής, π.χ. λιγνίτης, να μην τις εγκαταλείπουν. Επίσης, αυτό ισχύει που είπατε, ότι οι τιμές έχουν ανέβει και ότι η χώρα είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο. Ναι.
Αλλά για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής που έχει κοντά στο 65% της αγοράς η ΔΕΗ δεν εξαρτάται παρά κατά 30% από το φυσικό αέριο. Έχει και πολλές άλλες πηγές. Συνεπώς, αξίζει κανείς πριν αποφασίσει μόνος του, αφού κάνει την ερευνά του, όπως πολύ ωραία την κάνετε, κυρία Σαραβάτα, εσείς, να δει. Άραγε αυτό το παραπάνω, το 4 φορές επάνω που πληρώνουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αυτό το διάστημα των χ μηνών, ανταποκρίνεται πράγματι στην αύξηση του φυσικού αερίου, στην επίπτωση της αύξησης του φυσικού αερίου στο κόστος παραγωγής της ενέργειας. Δεν είμαι ειδικός, αλλά μάλλον όχι, έχω να πω, χωρίς κάποια ειδίκευση σε αυτό το τομέα. Η τιμή αυτή έχει δημιουργηθεί από το χρηματιστήριο ενέργειας, το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο δεν παρακολουθεί αναγκαίως το κόστος παραγωγής. Είναι ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι. Νόμιμο, αλλά χρηματιστηριακό παιχνίδι. Και είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο κόσμος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ενδελεχώς τι γίνεται αναφορικά με αυτή τη χρηματιστηριακή πυραμίδα της ενέργειας. Απλώς πληρώνει. Και δυστυχώς κερδίζουν λίγοι. Κερδίζουν λίγοι και πλήττονται όλοι. Έτσι. Και να μην την πείτε πυράμιδα και να την πείτε χρηματιστήριο και πάλι για τον, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή. Διότι τελικά, αν δείτε τη ρήτρα, όποιος την καταλάβει, θα δει ότι εξαρτάται η τιμή που πληρώνει από την τιμή που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας. Έτσι, έτσι. Άρα, εκεί καταλήγουμε πάλι. Έτσι, και δεν ξέρετε κατά πόσον είναι λύση να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Το λέω διότι, εάν παράνομα έχουν δημιουργηθεί τα υπερκέρδη, αυτό σημαίνει ότι τα έχουν πάρει από μας, παρανόμως, και πρέπει να μας τα επιστρέψουν, όπως μας τα πήραν. Δεν πρέπει να μας τα επιστρέψει το κράτος επιδοτώντας μας. Δηλαδή, δεν θα θέλαμε επιδότηση από το κράτος, άσε που δεν επιδοτούνται όλοι και δεν επιδοτούνται και οι επιχειρήσεις. Έτσι, τα νοικοκυριά μέχρι ενός εισοδήματος. Εντάξει. Και με ένα λογαριασμό μέχρι 600 ευρώ. Αλλά τέλος πάντων. Δεν επιδοτούνται όλοι. Αλλά όσοι επιδοτούνται, θα μπορούσαν να μην επιδοτούνται και να μην έχουν ανάγκη επιδότηση από το κράτος, εάν τους επιστρέφονταν αυτά που παράνομα πλήρωσαν. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μεντή, εγώ να σας ευχαριστήσω ξανά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαλαπάτα, και ευχαριστώ την Κρήτη TV και τους φίλους μου, χαιρετισμούς στους φίλους μου στην Κρήτη, που θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.